Γεια σας από το Digital Live, μπροστά μας έχουμε το Samsung Galaxy Tab 8,9 και είναι η μεσαία πρόταση της Samsung στον χώρο των tablets. Το πρώτο είναι το 11 που το γνωρίσαμε πριν μερικές ημέρες, υπάρχει και το 7,7 το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα και είναι και το 8,9 το οποίο όπως μπορείτε να δείτε είναι ακριβώς ίδιο με το 11 σχεδιαστικά όσο και σε πάχος. Η μόνη διαφορά είναι στο βάρος που πλέον είναι στα 450 γραμμάρια, είναι εξαιρετικά ελαφριά συσκευή σε σημείο που εντυπωσιάζει τον χρήστη. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένη, ίδια κατασκευή με το 11. Επίσης η έκδοση που κρατάμε και αυτή που θα έρθει στην Ελλάδα είναι με τα 16 GB και Wi-Fi 3G, θα κοστίζει 579 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ λιγότερα από την 11 έκδοση. Παρατηρούμε κάποια μικροσκαλώματα στην πλοήγηση, τα οποία ωστόσο θα διορθωθούν στην έκδοση παραγωγής όταν το καλό κυκλοφορήσει κάπου περί τα μέσα Οκτωβρίου. Να πούμε επίσης ότι τεχνικά η συσκευή είναι ακριβώς η ίδια, έχει δηλαδή πάνελ με ανάλυση 1280x800 pixels παρά τη μικρότερη διάσταση, LPS όπως το λέει η Samsung, έχει όπως είπα υποδοχή για κάρτες SIM, εδώ μπορείτε να δείτε την είσοδο για 3,5 χιλιοστά. Έχει κάμερα στο πίσω μέρος στα 3,2 MP με LED flash. Στο μπροστινό έχει στα 2 MP για την πραγματοποίηση βίντεο κλήσεων. Δύο ηχεία τα οποία είναι εξαιρετικά και proprietary υποδοχή. Δεν έχει δυστυχώς υποδοχή micro USB. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάποιος να συμβιβαστεί. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει Android Honeycomb έκδοσης 3.1, το οποίο θα αναβαθμιστεί σε έκδοση 3.2 και πιστεύουμε ότι γενικά για τα χρήματά του είναι μια εξαιρετική πρόταση ορυφή η οποία διευκολύνει τον χρήστη να το έχει πάντα μαζί του. Αυτά από το digitallife.gr.